Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην εποχή της εφαρμογής των αζωτούχων λιπάνσεων όσον αφορά τις βασικές λιπάνσεις στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα μπέλια. Όπως είναι γνωστό, τα κύρια λιπάσματα που χρησιμοποιούνται για αυτές τις λιπάνσεις είναι η θυϊκή αμμονία, η ασβεστούχα αμμονία, η νητρική αμμονία και φυσικά η ουρία. Έρχεται λοιπόν το ερώτημα, ποιο από τα παραπάνω λιπάσματα να χρησιμοποιήσω, το οποίο ερώτημα είναι και από τα βασικά ερωτήματα των παραγωγών εδώ και αρκετά χρόνια. Οι παράγοντες που θα παίξουν ρόλο στην επιλογή είναι το pH του εδάφους και γενικότερα η σύστασή του, το ύψος των βροχοπτώσεων της περιοχής και η περίοδο που θα ρίξουμε το λίπασμα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι ανάγκες αζότου για την ελιά ξεκινάνε από τα μέσα Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου και φτάνουν μέχρι και τον Ιούνιο, πάνω κάτω ανάλογα με τα βλαστικά στάδια που βρίσκονται τα δέντρα σε κάθε περιοχή. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε τα λιπάσματα. Ξεκινάμε τη θυϊκή αμμονία. Τη βρίσκουμε στον τύπο 2100, που σημαίνει ότι σε 1 κιλό λιπάσματος θυϊκής αμμονίας περιέρχονται 210 γραμμάρια αζότου. Το άζωτο βρίσκεται σε αμμονιακή μορφή, δηλαδή σε μία μορφή που μπορούν να απορροφήσουν τα δέντρα υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά κυρίως δουλεύει μετά τη μετατροπή του σε νητρικό. Έτσι γίνεται μια σχετικά άμεση τροφοδότηση των δέντρων με άζωτο, ενώ κυρίως και ταυτόχρονα ένα μέρος του αζότου μετατρέπεται σταδιακά σε νητρικό, εφοδιάζοντας τα δέντρα μας σταδιακά σε δεύτερη φάση. Απώλειες αζότου ενός τέτοιου λιπάσματος μπορεί να υπάρξουν λόγω εξαέρωσης, αλλά είναι σχετικά μικρές, όπως και λόγω έκπλησης όταν το άζωτο μετατραπεί σε νητρικό, αλλά και πάλι είναι μικρές. Συνιστάται όμως η ενσωμάτωσή της στο έδαφος για να μειωθούν αυτές οι απώλειες. Η θυϊκή αμμονία περιέχει και θείο και αποτελεί ένα πολύ όξινο λίπασμα, οπότε συνιστάται σε αλκαλικά εδάφη με υψηλά pH και υψηλό ανθρακικό ασβέστιο, ώστε να δημιουργήσει μια μικρή οξύνηση στη ριζόσφαιρα. Όσον αφορά τώρα την ασβεστούχα νητρική αμμονία, τη συναντάμε με τον τύπο 2600 ή 2700, ανάλογα το λίπασμα. Δηλαδή, στο 1 κιλό περιέχονται 260 με 270 γραμμάρια αζότου, το οποίο βρίσκεται σε αναλογία 50-50, δηλαδή το μισό είναι αμμονιακό και το άλλο μισό νητρικό. Έτσι επιτυγχάνεται μια άμεση τροφοδότηση σε άζωτο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και μια σταδιακή που προέρχεται από τη μετατροπή του αμμονιακού αζότου σε νητρικό. Έχει μειωμένες απώλειες από εξαέρωση, αλλά κινδυνεύει περισσότερο από έκπληση λόγω της 13% περιεκτικότητάς του σε νητρικό άζωτο, το οποίο σε περιπτώσεις πολλών βροχών μπορεί να εκπληθεί. Περιέχει επίσης ασβέστιο, το οποίο όμως είναι σε μια μικρή περιεκτικότητα. Είναι αλκαλικό λίπασμα και συνιστάται σε όξινα εδάφη με χαμηλό pH, όπως επίσης και σε ξηροθερμικές περιοχές με μικρό όγκο βροχοπτώσεων. Η νητρική αμμονία τη συναντάμε κυρίως με τον τύπο 34,500 ή 33,500 και περιέχει περίπου την ίδια αναλογία νητρικού αζότου και αμμονιακού. Λόγω της μεγάλης ποσότητας νητρικού αζότου, εφαρμόζεται πιο όψιμα στις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, καθώς έχει πολύ μεγάλο κίνδυνο απώλειών λόγω έκπλησης. Παρέχει άμεση τροφοδοσία σε άζωτο λόγω του νητρικού αζότου και σταδιακή και την προτιμάμε όταν θέλουμε να κάνουμε άμεσο εφοδιασμό των δέντρων σε άζωτο. Δεν την προτιμάμε γενικώς σε δεντρώδεις καλλιέργειες, καθώς η απορρόφηση των δέντρων είναι πολύ σταδιακή, ενώ το λίπασμα αυτό παρέχει μια άμεση τροφοδότηση, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χάνεται λόγω έκπλησης. Τέλος, την ουρία τη συναντάμε υπό τη μορφή του 4600 ή 4000 και περιέχει ουρικό άζωτο εξ ολοκλήρου. Έχει μεγάλο κίνδυνο εξαέρωσης και πρέπει να εφαρμόζεται ημέρες βροχής σε περιπτώσεις που δεν γίνεται ενσωμάτωση, η οποία συνιστάται 100%. Αν περάσουν αρκετές μέρες μετά την εφαρμογή χωρίς βροχές,
μπορεί να υπάρξει απώλεια έως και 60-70%, ειδικά σε αδεσβεστούχα εδάφη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν είναι ποτιστική η καλλιέργεια, ανοίγουμε το νερό μέχρι να λιώσει το λίπασμα και να μεταφερθεί στα υπόγεια στρώματα. Υπάρχουν και ουρίες με παρεμποδιστή ουρέασης που μειώνουν αυτές τις απώλειες. Δεν κινδυνεύει άμεσα με απώλειες λόγω έκπλησης. Η διαδικασία μετατροπής της ουρίας σε αμμονιακό άζωτο ξεκινάει άμεσα υπό συγκεκριμένες συνθήκες στο έδαφος και γίνεται σταδιακά παρέχοντας βραδίας αποδέσμευσης άζωτο στα δέντρα. Τη ρίχνουμε φυσικά πιο νωρίς από ό,τι ρίχνουμε την ιτρική αμμονία και την ασβεστούχα. Αυτά λοιπόν για τα αζωτούχα λιπάσματα σε γενικές γραμμές. Για τυχόν απορίες αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!